Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες ημέρες διεξήχθησαν στο Μίνσκ της Λευκορωσίας οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Καράτε, όπου έλαβε μέρος η αθλήτρια από την Κατερίνη Έλενα Χατζηλιάδου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εξαιρετική για άλλη μια φορά και έφτασε μέχρι το χάλκινο μετάλλιο. Η Έλενα είναι μαζί μας μέσω Skype για να μιλήσουμε για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, όπου πραγματικά διέπρεψε. Έλενα, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά, απέδειξες στην πράξη ότι συγκαταλέγεσαι στις κορυφαίες καρατέκα στην κατηγορία σου. Πώς ήταν για εσένα οι αγώνες στη Λευκορωσία? Ήταν μια μοναδική εμπειρία και μοναδικά τα συναισθήματα που έζησα εκεί. Αφού για να προκριθεί κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι με ranking, η πρόκριση γίνεται μέσω ranking. Και ευτυχώς ήμουν πρώτη στο ευρωπαϊκό ranking και έτσι προκρίθηκα. Η όλη εμπειρία μετέπειτα ήταν φανταστική, διότι όλοι οι αθλητές από όλα τα αθλήματα ήταν εκεί παρόντες, οι καλύτεροι αθλητές της Ευρώπης, οπότε καταλαβαίνετε τα συναισθήματα που έζησα. Ήταν πραγματικά τόσο υψηλό το επίπεδο, Έλενα, αντιμετώπισες τις καλύτερες αθλήτριες στην δικιά σου κατηγορία? Ακριβώς, ήμασταν οι 8 καλύτερες αθλήτριες της Ευρώπης, οι οποίες συγκαταλέγονται και στο παγκόσμιο ranking. Είναι στην πρώτη δεκάδα όλες από τις καλύτερες. Ήταν σαν μια ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα. Για εσένα πώς ξεκίνησε και πώς σκύλησε το όλο τουρνουά μέχρι να φτάσεις και στο χάλκινο μετάλλιο? Δυστυχώς ήμουνα 3 μήνες εκτός πριν συμμετάσχω στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και αυτό ήταν το πρόβλημά μου, ότι δεν ήξερα άμα τελικά θα μπορώ να αγωνιστώ στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Διότι είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με το γόνατό μου. Μετά από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το ασημένιο μετάλλιο, υπέστη κάκωση γονάτου, υπεξάρτημα επιγονατίδα. Και ήμουνα στον αέρα 3 μήνες και δεν ήξερα κάθε μέρα τι μου ξημερώνει. Οπότε ήμουνα σε μια διαδικασία αποκατάστασης. Κάθε μέρα πηγαίνω στο φυσικό θεραπευτήριο. Και κάπως έτσι τελικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες πριν να αγωνιστώ, κατάφερα να πατήσω το πόδι μου, έκανα μία μικρή προετοιμασία και συμμετείχα ευτυχώς. Οπότε ήταν η διαδικασία όλη πάρα πολύ άγνωστο, το τι θα γίνει άμα θα συμμετάσχω ή όχι. Άρα εσύ κατέβηκες στους αγώνες παρόλο το πρόβλημα που είχες το προηγούμενο διάστημα και τα πήγες εξαιρετικά, έφτασες μέχρι το χάλκινο μετάλλιο. Νομίζω είναι μια πολύ καλή διάκριση, αν αναλογιστούμε ότι είχες και το πρόβλημα του τραυματισμού. Ναι, σαφώς. Είναι ένα μεγάλο μετάλλιο στη συλλογή μου. Βέβαια η απόδοσή μου μπορώ να πω ότι ήταν ακόμα καλύτερη από την εμφάνισή μου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήμουν πάρα πολύ δυνατή, πιο δυνατή από πριν. Και η απόδοσή μου ακόμα και στο ημιτελικό που έχασα ήταν πάρα πολύ καλή. Μπορώ να αξιολογήσω τον εαυτό μου για χρυσό. Απλά καμιά φορά στους αγώνες συμβαίνουν πράγματα που κάποια στιγμή δυστυχώς βγαίνεις εκτός μεταλλίων ή εκτός του τελικού. Έλενα, για εσένα τώρα από εδώ και πέρα τι ακολουθεί? Το Μίνσκ ανήκει στο παρελθόν. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα για σένα? Ακριβώς, το Μίνσκ ανήκει στο παρελθόν. Ξεκινάμε από την αρχή, όπως κάνω πάντα. Ξεχνάω ό,τι μετάλλια πήρα στο παρελθόν. Και τώρα στόχος μου είναι φυσικά από Σεπτέμβριο τα προολυμπιακά τουρνουά, που είναι σχεδόν κάθε μήνα. Premier League λέγονται, είναι Grand Prix. Είναι οι καλύτεροι αθλητές του παγκοσμίου ranking σε όλους αυτούς τους αγώνες. Και το Σεπτέμβριο θα συμμετέχω στο Τόκιο, έπειτα στη Χιλή, στη Ρωσία, στη Μαδρίτη και πάλι λέγοντας μέχρι τον Απρίλιο του 2020, όπου είναι ουσιαστικά το τέλος της προολυμπιακής χρονιάς και θα μάθουμε τα αποτελέσματα. Ποιος πέρασε και ποιος όχι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 20. Εκεί θα κριθούν όλα ουσιαστικά. Ναι. Έλενα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την επιτυχία στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες και εύχομαι φυσικά και από εδώ και πέρα ό,τι καλύτερο για να φτάσεις και στην Ολυμπιάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Τώρα από το καράτε να πάμε στην πάλι, καθώς την Κυριακή μεθαύριο 14 Ιουλίου θα διεξαχθεί στην Κατερίνη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι στην Άμμο, με πολλούς αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας να δίνουν το παρόν στη διοργάνωση που θα γίνει στην πρωτεύουσα της Πιερίας. Μαζί μου στο στούντιο για να πούμε περισσότερα είναι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Μπατάλας, ώστε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Κύριε Μπατάλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Φακή. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το κανάλι σας για την πρόσκληση που έχετε κάνει στο άθλημά μας και βλέπω, όπως είδα και τη συντοπίτησά μου πριν, την Έλενα την Χατζηλιάδου, που είναι τιμή μας, που είναι από τον νομό μας, από την πόλη μας, την Κατερίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρουσιάζετε όλα τα μικρά σε εισαγωγικά αθλήματα, μεγάλα που δεν έχουν μεγάλη προβολή. Που δεν έχουν μεγάλη προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό είναι το επικροτώ για το κανάλι σας σε σχέση με κάποια άλλα κανάλια που παρουσιάζουν 3-4 επαγγελματικά αθλήματα. Γιατί εκεί είναι το χρήμα. Τώρα, κύριε Μπατάλα, για να πάμε και στο κομμάτι της πάλης, την Κυριακή. Ούτε δύο ημέρες δεν απέμειναν ουσιαστικά, μια μισή μέρα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλης στην περιοχή σας, στην πόλη σας. Ναι, ναι, στην Κατερίνη, στην παραλία συγκεκριμένα της Κατερίνης, θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλης. Θα έχουμε ρεκόρ συμμετοχών αυτή τη φορά, γύρω στους 400 αθλητές και αθλήτριες θα λάβουν μέρος, γιατί έχουμε δύο σημαντικές προκρίσεις. Είναι οι μεσογειακοί αγώνες που θα γίνουν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Να θυμίσουμε ότι στους προηγούμενους μεσογειακούς αγώνες στην Πεσκάρα η Ελλάδα ανάμεσα σε 18 χώρες στην πάλη κατετέαγε πρώτη και στις γυναίκες και στους άντρες. Και είναι και η πρόκριση στην Ουκρανία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παιδών, εφήβων, κορασίδων, νεανίδων και αντρών. Να πούμε ότι αυτό το πρωτάθλημα γίνεται προς τιμή του μεγάλου αθλητή μας που χάθηκε πριν από λίγες μέρες, του Μπάμπη του Χολίδη, ο οποίος έχει φέρει ολυμπιακά μετάλλια στη χώρα μας. Τα δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια του αθλητισμού, ήταν ο μόνος που είχε φέρει μετάλλιο από τη Σεούλ τότε και από το Λος Άντζελες νωρίτερα, χάλκινα μετάλλια. Θα τιμήσουμε τον αθλητή αυτό, αυτόν τον μεγάλο αθλητή σε αυτούς τους αγώνες. Και συνεχίζουμε προσπαθώντας να φέρουμε ό,τι καλύτερο και στις διοργανώσεις στο εξωτερικό αργότερα. Κύριε Μπατάλα, επειδή αναφερθήκατε και τονίσατε ότι θα είναι ρεκόρ συμμετοχών και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γενικά η πάλι στην Άμμο έχει μια τάση προς τα πάνω και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημα. Πόσοι αθλητές θα βρεθούν στην Κατερίνη? Το Διοικητικό Συμβούλιο της πάλης τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, όπως βλέπουμε όλοι μας. Σκαλή-σκαλή ανεβαίνει, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, σκαλή-σκαλή ανεβαίνει και στις διακρίσεις διεθνώς και στις διοργανώσεις. Να πούμε ότι το ρεκόρ των συμμετοχών τα λέει όλα, πάνω από 400 αθλητές από τις πληροφορίες μου θα είναι στους αγώνες. Βέβαια, Θεού θέλοντος να τελειώσουν οι αγώνες, γιατί με τον καιρό μην υπάρξει καιρό, πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε, έστω και με ψηλόβροχο. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Οι παλαιστές δεν είναι σκληροί από τη φύση τους, από το άθλημα που κάνουν. Είναι ένα από τα πιο σκληρά αθλήματα. Και όσοι μένουν σε αυτό το άθλημα, πιστεύω γίνονται πρωταθλητές και στη ζωή και στο άθλημα αυτό. Και κάτω από βροχή θα παλέψουμε. Ελπίζω βέβαια να μην είναι πολύ μεγάλη ένταση και να βοηθήσει και ο Θεός, όπως είπα, να τελειώσουν οι αγώνες. Ο κόσμος τι να περιμένει που θα έρθει, καιρού επιτρέποντος φυσικά, στην παραλία της Κατερίνης, να παρακολουθήσει τους αθλητές όλων των ηλικιών, τους αθλητές και τις αθλητές? Θα προσφέρουμε ένα πάρα πολύ καλό θέαμα, όπως όλοι οι θεατές στο παρελθόν που έχουν παρακολουθήσει, δηλαδή σε κάθε διοργάνωση που κάνουμε γύρω στους 2.000 κόσμος θεατές, φιλαθλοί έρχονται στους αγώνες. Να πούμε ότι πάλι στην Άμμο είναι πολύ κατανοητή στο κοινό, γιατί στην ουσία είναι η αρχαία ελληνική πάλη, η αρχαία ολυμπιακή πάλη, η οποία είτε λεγόταν τριακτήρη είτε ορθοπάλη, έχει πολύ απλούς κανονισμούς, δηλαδή με το που θα βγει κάποιος αθλητής έξω από τη ζώνη χάνει πόντο ή αν θα πέσει κάτω χάνει ένα πόντο.
στους 3 πόντους τελειώνει ο αγώνας, είναι πολύ κατανοητό. Εκτός από αν ακουμπήσει πλάτη, τελειώνει αυτόματα ο αγώνας. Και έτσι τραβάει και τον κόσμο, τραβάει τον κόσμο να έρθει στην άμμο, έρχεται πιο εύκολα από ό,τι στα γυμναστήρια. Γιατί να πούμε ότι οι ίδιοι αθλητές που παλεύουν στο κλειστό χώρο των γυμναστήριων, οι ίδιοι αθλητές το καλοκαίρι παλεύουν σε αυτή την έκδοση, την καλοκαίρινη, στο beach wrestling όπως το λέμε στα αγγλικά, ή πάλι στην άμμο. Και είναι προς τιμή μας που κάνουμε αυτούς τους αγώνες, γιατί αναβιώνουμε το αρχαίο αυτό άθλημα και στην ουσία τον πολιτισμό μας. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται αυτό το άθλημα στο εξωτερικό. Και έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έχουμε κατακτήσει και τον παγκόσμιο τίτλο, έχουμε βγει δεύτερη ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη. Ευελπιστούμε και στην Ουκρανία τώρα να φέρουμε ανάλογα αποτελέσματα. Έχουμε τον καλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Είναι ο Απόστολος Τασκούδης, ο οποίος είχε βγει και εκτός Ολυμπιονίκης. 4 παγκόσμια μετάλλια, Χρυσός Μεσογειονίκης. Έχουμε πάρα πολύ καλή ροή στο άθλημα. Βέβαια, βοηθάει και η Ομοσπονδία από μεριά της και προσπαθούμε και εμείς ανάλογα. Και να πούμε ότι ξεκίνησε στην Κατέρινη αυτό το άθλημα από τον Παγκοσταντίνο τον Κωνσταντίνο και εμένα. Και στην πορεία γιγαντώθηκε, μπήκε πολύ δυνατά. Έχει 15 χρόνια που ξεκίνησε στην Κατέρινη και συνεχίζουμε, κάνουμε κάποιες διοργανώσεις και κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα και στην Κατέρινη. Συνεχίζει ανάπτυξη λοιπόν. Τώρα πριν κλείσουμε να μου πείτε και τα ωράρια για να τα μάθει και ο κόσμος τι ώρα ξεκινάτε, τι ώρα θα ολοκληρωθεί περίπου η διοργάνωση, πόσοι αγώνες θα γίνονται, θα είναι διαφορετικά οι ζώνες όπως αναφερθήκατε και πριν. Ναι, θα έχουμε 3 παλέστρες για να προλάβουμε. Θα ξεκινήσουμε 1 η ώρα το μεσημέρι όπως και πέρσι. Απλά πέρσι δεν προλάβαμε να τελειώσουν οι αγώνες. Μέχρι τις 11 το βράδυ παλεύαμε και πάλι στο σκοτάδι δεν προλάβαμε. Τώρα φέτος είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι σε αυτό το θέμα. Θα έχουμε και προβολής. Αν χρειαστεί και αργά το βράδυ, θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τους αγώνες. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των αθλητών που θα μας πάρει πάρα πολλές ώρες. Και γεμάτο θέαμα λοιπόν, γεμάτο θέαμα η Κυριακή για τον κόσμο. Ο κόσμος μπορεί να απολαύσει, να πούμε ότι θα γίνει στην παραλία Κατερίνης, στο Aloha Beach Bar. Ο κόσμος μπορεί να απολαύσει τον καφέ του, το παγωτό του, το αναψυκτικό του και να απολαύσει αυτούς τους αγώνες που γίνονται μια φορά κάθε χρόνο στην Ελλάδα, πανελλήνιοι αγώνες και με πάρα πολύ πλούσιο θέαμα για το κοινό. Κύριε Πατάλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο αθλητικό δελτίο. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις αθλήτριες να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να ευχαριστηθεί και ο κόσμος θέαμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι σας ευχαριστώ γιατί μας κάνατε. Ραντεβού την Κυριακή στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερίνη. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Καλό σας βράδυ.